Στη Λάρισα βρίσκεται για διήμερη περίοδο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος παραχώρησε και συνέντευξη τύπου αναφερόμενο σε μια σειρά ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, τα αγροτικά προβλήματα καθώς και η ενεργειακή κρίση. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει, τα συστημικά μέσα των χορηγών του, να υποβαθμίσει το θέμα. Θυμάμαι και θυμίζω το πρωτοσέλιδο «Υποκλοπές τέλος». Ήταν το πιο προσβλητικό πράγμα που μπορούσε να γίνει από μέσο ενημέρωσης ή από ιδιοκτήτη μάλλον σε μια δημοκρατική διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή μέσω των διευθυντών του να λέει το θέμα αυτό της δημοκρατικής ομαλότητας τέλειωσε. Και μετά υπήρχε το αφήγημα δεν αφορά στον κόσμο, δεν αφορά τον κόσμο, τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι η ακρίβεια. Ποιος την διαχειρίζει την ακρίβεια, πάλι η κυβέρνηση. Έχει σχέση η δημοκρατία και... Ναι, έχει σχέση γιατί αφορά στη διανομή του πλούτου. Διότι όταν μιλάμε για ολιγαρχικά καθεστώτα ή ελίτ οι οποίες απομυζούν το λαϊκό πλούτο, τότε μπαίνει ένα θέμα και δημοκρατίας και φτώχειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χώρα έχει σοβαρό ζήτημα με το κράτος δικαίου, καθώς έχουμε δημοσιογράφους οι οποίοι διώχθηκαν για τη δημοσιογραφική τους έρευνα, αθώθηκαν βεβαίως, το ξέρετε και η Παπαδάκου και ο Βαξεβάνης, όμως διώχθηκαν ως συμμορία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δικαστικούς εν ενεργεία οι οποίοι διώχθηκαν γιατί ήταν οι εισαγγελείς διαφθοράς. Έχουμε δολοφονίες δημοσιογράφων, δολοφονία δημοσιογράφου στην Ελλάδα, μιλάω για την υπόθεση Καραϊβάζ. Έχουμε περιπτώσεις όπου δικαστικοί λειτουργοί εγκαταλείπουν όχι το αξίωμά τους, αλλά και τη χώρα. Στο θέμα του κατώτατου μισθού, σας λέω ότι ο καπιταλισμός ζει και μέσα από τις αντιφάσεις και η αριστερά οφείλει μέσα από αυτές τις αντιφάσεις να παίρνει καλύτερο χώρο για τους ανθρώπους που δεν είναι σε προνομιακή θέση. Εδώ λοιπόν, αυτό που κατακτήσαμε όταν ξεκινούσε αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία και βάλαμε εμείς και το δικό μου το γραφείο και ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα του κατώτατου μισθού, θέλω να σας πω ότι ακόμα και συνάδελφοί μας και σύντροφοί μας από το χώρο της αριστεράς μας λέγανε ότι αυτά δεν γίνονται εδώ. Διότι υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα και υπήρχαν και έντονες, αν όχι αμφισβητήσεις, υπήρχε εγκράτεια ακόμα και από τα συνδικάτα της Σκανδιναβίας. Ότι φοβούμενοι ότι αν πάμε σε κατώτατο μισθό, ενδεχομένως θα πάνε αυτοί προς τα κάτω. Ο κ. Αρβανίτης αναφέρθηκε και στα όσα διαδραματίζουν την Ευρωβουλή και τα κρούσματα διαφθοράς με το σκάνδαλο της Εύας Καϊλή. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας πω γιατί. Όχι πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύει στους θεσμούς της δημοκρατίας. Αν πιστεύουμε ότι χρειάζεται εθνικό κοινοβούλιο και ότι χρειάζεται να δίνονται μάχες στα εθνικά κοινοβούλια ή πρέπει να περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες όπου τα πράγματα θα αλλάξουν μέσα από επαναστατικές διαδικασίες και θα τρέχουμε ανέμελα σε πεδιάδα σοσιαλισμού, δεν είμαι αυτής της λογικής. Γι' αυτό η αριστερά συμμετέχει στα εθνικά κοινοβούλια. Προσπαθεί μέσα από τη δράση της δηλαδή να βγάζει νομοθετήματα, να μεταφέρει τα αιτήματα των εργαζομένων και η δικιά μας αριστερά έχει και κάτι άλλο ξεχωριστό. Πρωταγωνιστική θέλει να πάρει και την εξουσία. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες για να πάμε στο απότατο ονειρικό, αλλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Το αυτό συμβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά σε ζητήματα δημοκρατίας, είναι πολύ πιο προωθημένο από τα εθνικά κοινοβούλια. Να σημειωθεί πως ο ίδιος σήμερα το απόγευμα θα παρευρεθεί στην Ελασσόνα. Νωρίτερα συναντήθηκε τόσο με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όσο και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων.